Αλλά πες μου ποιο είναι το επόμενο. Κοίτα, που θες να σου πω. Αν διάλεξα την Τζολάκη για καλό και με έβαλε να χορεύω, ναι, θα διαλέξω το Βερίκιο. Θα έχει πει το πιο κουφό, το πιο κουλό. Όπα. Ήρθε η ώρα να παρουσιάσει το πρώτο σου δελτίο ειδήσεων. Έχει 3 λεπτά να εκφωνήσει τι ειδήσει τη ημέρα με σοβαρότητα και κυριότητα. Δεν είναι σου δηλώσει ειδήσει. Δεν είναι τύπο πρωθυπουργό έκανε αυτό, δεν έχουμε βάλει τέτοιε ειδήσει. Θα το ζήσω και αυτό στην Αλλά εσύ θα τα λε σοβαρά σαν να διαβάζει τέτοια. Ναι. Λοιπόν. Βέβαια ξέρει τώρα, γι' αυτό σου λέω. Θα βάλω και το σακάκι να το ζήσω το μύθο. Να το νιώσουμε έτσι λίγο πιο αυστηρό. Ή να το ζήσω ή να μην το ζήσω. Θα ρίξω μια ματιά στο οτοκιού ή πριμαβίστα αυτό είναι. Πριμαβίστα. Έχεις ανάγκη μάλιστα, τώρα. Όχι, το θέμα είναι ότι σου λέω ξαναλέω. Ειδήσεις δεν είναι ειδήσεις. Κάτσε να κλείσω τον μπούστο γιατί το πρώτο μου δελτίο με τέτοιο βυσαλέο ντεκολτέ θα πάρει μαμά μου τηλέφωνο να παρέμβει στον άλλο. Λοιπόν, σου πάει, ρε, μου πάει. Για το συμμαχή, ετοιμήσαστε. Ναι. Εγώ κάνω στην άκρη. Ναι. Εσύ δίνει οδηγίε, α μη. Θα πα και σημά. Θα το ζήσω όλο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Α με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Το χάρο όχι με τα μάτια της, αλλά με το σώμα της είδε η γνωστή και αγαπημένη συγγραφέας Χρυσίδα Δημουλίδου. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς πήρε φωτιά το ηλεκτρικό υπόστρωμα εξαιτίας βραχυκυκλώματος. Η πρώτη κίνηση ήταν να πάρει το μαξιλάρι και να σβήσει τη φωτιά. Η δημοφιλή συγγραφέας είναι καλά στην υγεία της, αν και το σοκ που υπέστη δεν το έχει ακόμα ξεπεράσει. Η χειμώτη τρεφατίδη με βάζει τώρα. Βάλε μου κάτι σοβαρό. Μα πού να σε πάμε τώρα στα πρωθυπουργικά. Άσε, πάρε εδώ. Να βάλω λίγο σκέτσο. Η χειμώτη τραγουδίστρια Μαράια Κάρι, που τη θυμόμαστε μόνο τα Χριστούγεννα με το All I want for Christmas is you, και για τα πολύ στενά βαπτιστικά φορέματά τη, είναι έτοιμη να απαντήσει με μηνύσεις μετά το πατελό τη συναυλία την παραμονή τη πρωτοχρονιά στην Times Square. Στο πλευρό τη βρίσκεται ο νέο τη αγαπημένο, ο οποίο για να την κάνει να νιώσει πιο ήρεμη, την μπαίνει στου ώμου του και την κάνει βόλτα στην παραλία του Παλιμπού. Αψηφώντα. Ναι, στο έπρεπε. Είναι πολύ σοβαρή και έχει και πολύ ωραίο λόγο. Έπρεπε να βάλει το σοβαρό, Ελένη. Πραγματικά είναι για να σου βγάλω άλλο κείμενο. Πραγματικά εγώ απόρρισα. Το έχει ξανακάνει αυτό. Το έκανα. Έκανα διεθνές ρεπορτάζ στο TV Μακεδονία όταν ήταν εδώ στην Αθήνα. Μου άρεσε κιόλας, εγώ να σου πω. Βρήκε, σου πάει. Μου πάει, να το γυρίσω, λες. Σου πάει. Λύσω... Και το ότι κρατιέσαι και σοβαρή, χωρίς να γελάς ή να χαμογελάς. Μπράβο. Θα ήθελα όμως να έχω και σχόλιο. Απλά να εκφωνώ δεν θα μπορούσα. Θα ήθελα λίγο να ιντριγκάρω τον καλεσμένο μου. Για βγάλε το σακάκι, δεν θα σε αφήσω να ξαναγίνει. Δεν το πιστεύω. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Αλήθεια. Πες τα στον Παπαδρόσο να μην σκεφτεί για την επόμενη. Προς το παρόν, εγώ ας πέσω εγώ να τη να του συζητήσω συγγνώμη για το Σάββατο και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα με τον Παπαδρόσο.